Ήρθατε νωρίτερα. Καθίστε. Ο Αλέξανδρος. Οι τσιρικάδες ήμασταν κολλητοί. Ήταν παράξενος. Λέγαμε θα γίνει ηθοποιός. Μάζευε τα παιδιά και τους έπαιζε κουκλοθέατρο. Ύστερα ο πατέρας του πέθανε. Η μητέρα του κληρονόμησε κάποιο θείο. Έφυγαν. Εγώ δουλεύω στην τράπεζα. Παντρεύτηκα. Έχω και ένα γιο. Από τότε δεν ξανάδα τον Αλέξανδρο. Θα γράψεις βιβλίο για τον Αλέξανδρο. Αστείο μου φαίνεται. Διάβαζα ότι κάποιος θα γράψει ένα μυθιστόρημα με ήρωες ένα ζευγάρι κατσαρίδες που επιζούν μετά την πυρηνική καταστροφή. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Ήμασταν 3 χρόνια μαζί. Από τότε που γύρισε από την Αμερική. Αλέξανδρε, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. 3 χρόνια δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Όχι πάλι. Δεν ήθελε να δουλέψει. Όλη μέρα ήταν ξαπλωμένος και ξεφύλιζε περιοδικά. Όταν έλειπα, δεν ξέρω τι έκανε. Βλέπεις, εγώ δουλεύω. Κανονικό 8ωρο.
Θλιβερό επεισόδιο. Συνέβη ακριβώς εκεί. Γιορτή των φοιτητών. Με ποιο δικαίωμα, νεαρέ μου, βεβηλώνεις τη γιορτή των φοιτητών? Και δεν είσαι ούτε καν φοιτητής. Θα πήγαινε φυλακή. Προτίμησε όμως να πάει να σκοτωθεί στην άλλη άκρη της γης. Εμπρός. Για την υπόθεση του Αλέξανδρου. Περάστε. Αλέξανδρε, ξέρεις τι σε περιμένει εκεί κάτω? Ναι. Ο κίνδυνος είναι μακριά. Θέλω να μείνει μακριά. Καλά. Θα σε γράψω εθελοντή. Είσαι ο μοναδικός μέχρι στιγμής. Αδικία. Έπεσε μια μέρα αφού τελείωσε ο πόλεμος. Φαίνεται το αεροπλάνο, έπαθε βλάβη. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ κοντά δουλεύω. Δεν έχω κανένα σχέδιο απόψε. Να σου κάνω το τραπέζι. Εσύ δεν έλεγες ότι πρέπει να κάνω κάτι? Όχι αυτό. Να πας σε έναν πόλεμο που δεν μας αφορά. Πρέπει να προστατέψω ό,τι αγαπώ.
όσο είναι ακόμα καιρός. Πιστεύεις ότι εγώ άξιζα μια τέτοια θυσία? Έλεγε ότι ο πόλεμος είναι σαν μεταδοτική αρρώστια. Σήμερα εκεί, αύριο εδώ. Εκείνος θα τον κρατούσε μακριά από μένα. Δεν ήθελε να κινδυνέψω. Θέλω να του μείνω πιστή. Θέλετε να μάθετε γι' αυτόν? Θέλω να μάθω γιατί μου ακύρωσες την επιταγή. Δεν νομίζεις ότι ξεπέρασες τα όρια αυτό το μήνα? Και λοιπόν, τα όρια είναι για να τα ξεπερνάμε. Για εκείνο το μπαρ, μίλησα με τον ιδιοκτήτη. Είναι λογικός στις απαιτήσεις του. Στα μπαρ, μ' αρέσει να πηγαίνω σαν πελάτης. Για εκείνο τον κινηματογράφο... Δεν μ' αρέσει ο κινηματογράφος. Αλέξανδρε, τι θέλεις? Θέλω την επιταγή. Δεν
τηλεφώνησες. Ποιος ξέρει τι γνώμη σχημάτισες για μένα. Θα σε περιμένω αύριο, στις 8. Είχε μπλέξει με μια κοπέλα. Δεν ήταν ικανοποιημένος από το δεσμό του. Αλλιώς δεν θα πήγαινε στις πόρνες. Να ξέρεις πόσα λεφτά έδινε στις πόρνες. Σ' αρέσει το τσάι. Είναι από την Κεϊλάνη. Έχεις πάει στην Κεϊλάνη. Ταξίδεψα πολύ. Ο πρώτος μου γκόμενος είχε παρέντες με τη μαφία. Και πού δεν με γύρισε. Ευρώπη, Κάιρο, Αμερική. Γιατί δεν πίνεις τσάι, δεν σ' αρέσει. Στάσου. Έχω κάτι το καλύτερο. Είναι από τα νησιά Σικόκο. Δεν σ' αρέσει. Πες μου, τι σ' αρέσει. Γιατί δεν ήρθες. Σε περίμενα. Γιατί προσπαθείς να με αποφύγεις. Δεν θυμάμαι κανέναν Αλέξανδρο. Γιατί θα έπρεπε να το θυμάμαι δηλαδή. Τι το ιδιαίτερο είχε. Μη φεύγεις. Μη ψάξεις το χάρτη για τα νησιά Σικόκο. Δεν υπάρχουν. Δυσκολεύτηκες να με βρεις. Λυπάμαι. Βλέπεις, κρύβομαι. Δεν αντέχω την περιέργεια του κόσμου. Σε ερωτήσεις. Εγώ πολέμησα με τους χαμένους. Ενώ ο Αλέξανδρος με τους νικητές. Αλλά εγώ είμαι ζωντανός.
Ώστε λοιπόν... θα πάμε μαζί εκεί κάτω. Αναγκαστικά πηγαίνουμε στον ίδιο πόλεμο. Σε διαφορετικά στρατόπεδα όμως. Και λοιπόν... τίποτα. Απλώς είναι λιγάκι περίεργο. Γιατί διάλεξες εκείνους? Εσύ γιατί διάλεξες τους άλλους? Έχουν χειρότερα αεροπλάνα, υπτάμενα φέρετρα. Η γυναίκα μου το έσκασε με έναν ακροβάτι. Θέλω να εκδικηθώ. Δεν μπορείς. Η γυναίκα μου ξαναγύρισε. Ο ακροβάτης την παράτησε. Την έδιωξα. Δεν με ενδιαφέρει πια. Την άλλη φορά που θα έρθεις, φέρε και ένα μπουκάλι κρασί. Να πιούμε στην υγειά του Αλέξανδρου. Δούλευα στο σπίτι του Αλέξανδρου. Από τότε που πλούτησε η μάνα του. Καλά ήταν. Εγώ κοίταζα τη δουλειά μου. Δεν με ένοιαζε ποιος έμπαινε και ποιος έβγαινε. Πάψε σκασμένο. Είπα να φύγω από τα ξένα σπίτια. Να φροντίσω το παιδί της κόρης μου.
δουλεύει, βλέπεις. Αχ, σκλάβα κατήντησα. Κι είναι πάλι γκαστρωμένη. Ο Αλέξανδρος, ζωηρό παιδί. Όταν απολύθηκε από το στρατό, ήθελε ντε και καλά να πάει στην Αμερική να γίνει πιλότος. 5 χρόνια έκανε. Όταν γύρισε με το χαρτί στο χέρι, η μάνα του είπε να τον βολέψει σε καμιά εταιρεία. Είχε τα μέσα αυτή. Ο υπουργός ήταν τρελός και παλαβός με δάφτινη. Ο Αλέξανδρος έγινε Τούρκος. Μάζεψε τα μπουγαλάκια του και έφυγε από το σπίτι. Μόνο για την επιταγή ερχόταν. Τώρα θα μου πεις, τι έβλεπε το καψερό τόσα χρόνια στο σπίτι. Τους γκόμενους της μάνας του. Ο ένας τσέμπαινε, ο άλλος έβγαινε. Δεν βαριέσαι. Κι αυτά μέσα στη ζωή είναι. Μπα που να βγάλεις το σκασμό. Ήσαξες σήμερα. Μην την ταράξατε, παρακαλώ. Εσύ ποιος είσαι? Έχω γνωρίσει χιλιάδες πρόσωπα στη ζωή μου. Σε θυμάμαι. Βαποράκι του στάμου δεν ήσουνα. Ακόμα σε εκμεταλλεύεται. Τρίμωξαν. Παρατάτε με ήσυχη. Ποιος σας είπε ότι θέλω να αποτοξινωθώ? Και εσύ να μ' αφήσεις ήσυχη. Δεν ήμουν ποτέ ξανθό κοριτσάκι. Και με τον Αλέξανδρο δεν έπαιζε κουκλοθέατρο. Φιλενάδα του ήμουνα. Από μικρή. Τον περίμενα. Πάντα. Εκείνος μου δίνε λεφτά για να αγοράζω ηρωίνη. Εκείνος με κάρφωσε. Thank you.
σπίτι μου. Έχω να σου πω κάτι σημαντικό. Για τον Αλέξανδρο. Μην κλείσεις. Ξέρεις, ο Αλέξανδρος δεν πήγε στον πόλεμο για μένα. Μυρσίνη. Μην είσαι ανυπόμονος. Όταν έρθει η ώρα, θα σου πω και τα υπόλοιπα. Προς το παρόν, θα μείνεις κοντά μου. Στο χωριό πας? Δεν έχει λεωφορείο σήμερα. Θα πάμε με τα πόδια. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Έλα από εδώ, είναι δημοσιογράφος. Θέλει να μάθει για την Τρελορινιό. Ήταν τρελή. Ούτε μίλαγε, ούτε γέλαγε. Τη βάρεσε η τρέλα στο κεφάλι. Κόντεψε να κάψει την κοινότητα. Κι ύστερα έπεσε στο πηγάδι. Έπρεπε να την είχαν κλείσει το ίδρυμα. Και εκείνο το καψερό η Μυρσίνη. Πού να βρίσκεται τώρα? Το σπίτι του παπά ήταν το δεύτερο, μόλις στρίψε στη γωνία. Θα το δεις. Αφήνουν τα σκουπίδια έξω από την πόρτα.
Φέρ' τον μέσα. Μυρσίνη, τι ακριβώς συνέβη? Τι σου έκανε? Τίποτα. Πώς τίποτα? Δεν σε χάιδεψε? Μας μιλούσε. Έχει τόσο ωραία φωνή. Ίδια η μάνα της. Εσύ, τρελορινιό, τι λες? Θέλεις άλλο τσάι? Δεν ήταν πάντα έτσι. Ήταν ωραία κοπέλα. Απ' την καλύτερη οικογένεια του χωριού. Ήμασταν φίλες. Ώσπου τη βρήκε το κακό. Κουράγιο, Ρινιό. Θα καταφέρω. Κορίτσι. Δεν ξέρω τι απέγινε ο γιος του παπά. Έγινε δικαστήριο. Έφυγαν από το χωριό. Η Μυρσίνη δεν είπε λέξη εναντίον του. Είπαν ότι τα ήθελε. Κανένας δεν ξέρει το όνομα του πατέρα. Η Ρινιό το φύλαξε μυστικό. Μέχρι τον τάφο. Περάστε. Σας περίμενα. Καθίστε. Δυστυχώς ο γιατρός λείπει. Είναι στην πόλη για το συνέδριο. Να κάνω εγχείρηση. 5 μήνες έμεινα στο νοσοκομείο. Ο άντρας μου χρειαζόταν μια γυναίκα να τον περιποιείται. Σκεφτήκαμε την Τρελορινιό. Κρίμα, είπαμε.
να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Έχει και παιδί. Ελωρινιό, μην ξεχάσεις να μου γυαλείς τα παπούτσια. Σαν σκλάβα την είχανε. Από τότε που γέννησε το Μούλικο και την έδιωξαν οι δικοί της, όλοι να την εκμεταλλευτούν ήθελαν. Να δουλεύει τζάμπα για ένα κομμάτι ψωμί. Τρελωρινιό, μια που δεν έχεις δουλειά, δεν πας να πνίξεις τα γατάκια. Αμαρτία, βρε γυναίκα. Να μου κάνεις τη χάρη. Γατοστάσιο θα το κάνουμε το σπίτι. Τρελωρινιό, όπως είπαμε. Πήγαινε σπίτι. Μη θα πνίξεις. Πήγαινε σπίτι. Πήγαινε σπίτι, είπα. Μυρσίνη είχε αδυναμία στη μάνα της. Καθόταν ώρες ολόκληρες και την περίμενε να τελειώσει τις δουλειές. Δεν έβγαζε τσιμουδιά. Εσύ γιατί ενδιαφέρεσαι για την Τρελωρινιό? Δεν είχε κανένα παράπονο από μας. Της φερθήκαμε καλά. Ο άντρας μου δηλαδή. Γιατί εγώ ήμουνα στο νοσοκομείο.
Σήμερα συνάντησα τον Αλέξανδρο. Στα Ερήπια. Είχα να τον δω 5 μήνες. Αδυνάτησε. Αργούσε πολύ. Για μια στιγμή φοβήθηκα ότι δεν θα έρθει. Φύγουμε. Πότε? Ο καιρός πλησιάζει. Λίγη υπομονή ακόμα. Σου έχω εμπιστοσύνη. Πρέπει να φύγω. Τόσο γρήγορα? Πρέπει. Δεν σου αρέσω. Είσαι πολύ όμορφη. Τότε γιατί φεύγεις? Γιατί δεν μ' αγκαλιάζεις? Έχουμε καιρό για αυτά. Όταν θα παντρευτούμε. Έκανες λάθος. Παραδέξου του. Πώς σου μπήκε αυτή η ιδέα? Μια εξέγερση ενάντια στην εξουσία. Μια μοναχική επαναστατική πράξη. Μια θυσία. Και όλα αυτά για μια μισότρελη που έβαλε φωτιά στα γραφεία της κοινότητας. Πότε θα γυρίσεις? Ναι, η Μυρσίνη μου είχε μιλήσει για τον Αλέξανδρο. Κάθε μέρα μου μιλούσε για τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, τον είδες? Ναι, στο τρένο. Δεν κατέβηκε, μου έκανε νόημα από το παράθυρο. Γιατί δεν κατέβηκε? Δεν ξέρω. Δεν το ρώτησες? Δεν μ' αρέσει να ρωτάω. Ο Αλέξανδρος θα με πάρει μαζί του. Πότε? Θα παντρευτούμε. Θα κάνουμε παιδιά. Θα είναι ευτυχισμένα. Θα έχουν πατέρα τον Αλέξανδρο.
Την αγαπούσα τη μικρή μου, τη Μυρσίνη μου. Όταν πέθανε η μητέρα της, έφυγε και δεν ήρθε ούτε να με χαιρετήσει. Την αγαπούσα πολύ, διότι δεν είχα άλλη εγγονή. Αγαπούσα και την κόρη μου. Δεν ήτανε τρελή. Όταν ήτανε μικρή, προτού την έβρι το κακό, ήταν όλο γελαστή. Ας όψονται εκείνοι που μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Άκου να σου πω, κοπέλα μου, να σηκωσείς και να φύγεις από το σπίτι μου μέσα. Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτήν. Μας ντρόπιασε. Ένα μουλικό στην καλή οικογένεια του χωριού και δεν χόρτασε. Έπρεπε να βάλει φορτά στην κοινότητα. Εγώ τη γέννησα. Και έπρεπε να την έπνιγα με τα ίδια μου για χέρια όσο ήταν καιρός. Έλεγε ότι συνάντησε τον Αλέξανδρο πριν 2 χρόνια, στην όχθη της λίμνης. Παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά της, σαν άγγελος. Της είπε να μην φοβάται τίποτα. Εκείνος θα την προστάτευε από κάθε κίνδυνο. Εγώ δεν τους είδα ποτέ μαζί. Ώρες-ώρες νομίζω ότι αυτή η σχέση υπήρξε μόνο στη φαντασία της Μυρσίνης. Δεν ξέρω. Ώστε θέλεις να μάθεις το όνομα του πατέρα της Μυρσίνης. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Σε περιμένει μια έρευνα για τα σαγόμενα καλλυντικά. Κοίτα, εγώ νοιάζομαι για σένα. Είμαστε μαζί. Έτσι δεν είναι? Έχασες, γαμώτο. Πάρ' τ' απόφαση. Εγώ δεν χάρηκα τίποτα. Έχεις εμένα. Κοιμήσου.
Όλες ίδιες είστε. Τις ματάρες του κερατά. Σαν σκυλί έτρεχα από πίσω της. Την παρακάλαγα να γίνει γυναίκα μου. Τίποτα. Ώσπου μια μέρα την παραμόνεψα. Προτίμησε να ζει στην ερημιά με ένα μούλικο παρά να μην παντρευτεί. Δεν είναι δικό μου παιδί, Μυρσίνη. Δικό της είναι. Μοναχή της το φτιάξε. Θα πρέπει να σε σκοτώσω. Φύγε και μην ξαναπατήσεις εδώ. Είναι αυτά. Συγγνώμη. Παρακαλώ.